Χαίρετε, σας καλωσορίζω στο Τσακάλοφ στην Αθήνα μας και όλων των Τσακάλοφ, Υπήρου, Αλβανίας, Αθηνών, όπως είπαμε, και Αμερικής. Και είμαι πολύ ευτυχής που είμαστε όλοι εδώ. Σας γνώρισα έναν προηγουμένως, σας θαυμάζω, είστε όλοι καταπληκτικοί στο είδος σας. Ευχαριστούμε. Ελάτε να καθίσω κοντά πιο μας. Κοντά σας. Να καθίσω λοιπόν πιο κοντά σας. Είμαστε λοιπόν εδώ, το ανάδειξέ το, στο υπέροχο και πολύ φιλόξενο σπίτι. Το Τσακάλοφ της Αθήνας. Το Τσακάλοφ της Αθήνας. Να πούμε ότι είσαστε λοιπόν σολίστ πιάνου, έτσι δεν είναι? Σωστά. Μαέστρος, συνθέτης, παραγωγός ραδιοφωνική και τηλεοράσεως, έτσι δεν είναι? Σωστά. Είστε πρόεδρος λοιπόν του πνευματικού αυτού κέντρου, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Να μας πείτε σχετικά με τον Τσακάλοφ, να μας πείτε πότε ιδρύθηκε το Πνευματικό Κέντρο και ποιος ήταν ο σκοπός της ίδρυσής του. Εγώ εργαζόμουν στην ραδιοφωνία της CNR. Μετά έγινε ΕΡΤ 2 και στη συνέχεια ΕΡΤ γενικώς. Με κάλεσε η πόλη μου, διότι είχα φύγει από την πόλη μου ενώ από 3 χρονών βρισκόμουν στα Γιάννενα, είμαι τρίτης γενιάς μουσικός και η μητέρα μου και ο πατέρας μου βιολί και πιάνο και χορευτές και ηθοποιοί, αλλά ερασιτέχνες. Τότε δεν υπήρχαν επαγγελματίες σε αυτά τα αναφερόμενα επαγγέλματα. Εμείς τα κάναμε όλα για τη δική μας ευχαρίστηση, για το δικό μας χώρο, το δικό μας κύκλο. Εγώ είμαι στον τομέα του πολιτισμού. Ξεκίνησα με 5 παιδάκια, όπως με κάλεσε ο Κώστας ο Φρότσος, τότε δήμαρχος της πόλης των Ιωαννίνων. Εγκατέλειψα την ΙΕΝΕΔ, λιγότανε, έτσι. Ήρθα στα Γιάννενα, μάζεψα αυτά τα λίγα παιδάκια, τα οποία σιγά σιγά έγιναν περισσότερα. Κάναμε τα οδεία και μετά από το οδείο, το υπηρετικό οδείο, έγινε και η περίφημη ΣΟΝΤ. ΣΟΝΤ είναι η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τσακάλων. Πήγε τόσο πολύ ψηλά η ΣΟΝΤ που ταξίδεψε. Ήταν η πρώτη που ταξίδεψε η Συμφωνική Ορχήστρα από μικρά παιδάκια, όπως σας προανέφερα, που έγιναν μετά σε όλες τις ειδικότητες και πρώτα, δεύτερα βιολιά, βιόλες, βιολοτσέλα, κοντραπάσα, τα πάντα. Ταξίδεψε, τόλμησε και ταξίδεψε στο εξωτερικό και έφερε πάρα πολλά βραβεία σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Αυτή η ΣΟΝΤ προχώρησε στην Υπηρετική Όπερα. Τέλος πάντων, η σημερινή κατάσταση είναι ότι δώσαμε τα μεγάλα, τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν, τα δώσαμε στο Δήμο μας με τον οποίο συνεργαζόμαστε, στο Δήμο Ιωαννιτών, για να μπορούν να λειτουργούν και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών. Και εμείς έχουμε κρατήσει τώρα τα junior γύρω στα 50 μικρότερα, πάλι να κάνουμε το ίδιο τελειτουργικό, το ίδιο, την ίδια ιστορία, να υπάρχει η προετοιμασία για τα επόμενα. Να δούμε πόσα μέλη υπάρχουν συνολικά στο Τσακάλοφ, να μας πείτε, αλλά να ακούσουμε και το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο του Πνευματικού Κέντρου και τα τμήματα έτσι πιο αναλυτικά. Τα τμήματα, το βασικό τμήμα είναι το τμήμα οδείο, το οποίο έχει όλες τις ειδικότητες. Έχει τα τμήματα εδώ που βλέπω το Junior Συμφωνική Ορχήστρα στο οποίο αναφερθήκατε, την Υπηρετική Όπερα, μεταπτυχιακών μουσικών σπουδών και σεμιναρίων, διεθνών και πανελληνίων διαγωνισμών και συνεδρίων, σωστά, θεατρική σκηνή, παιδική και γυναικεία χοροδία, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Φιλιατών και Τσακάλου, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων. Και όσον αφορά το εκπαιδευτικό έργο, υπάρχουν 3.500 και πλέον απόφοιτοι σε όλους τους τομείς της μουσικής. 4.000. Ανεβήκαμε. Το κοινωνικό έργο επίσης αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, μεταναστών, ομογενών, αγόρων, Ρωμά, εκκλησιαστικών σχολών και Αλβανών. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και το καλλιτεχνικό έργο απαριθμεί εκατοντάδες συναυλίες και παραστάσεις συμφωνικής μουσικής, όπερας, ελαφράς και δημοτικής μουσικής, μπαλέτου, θεάτρου, ζωγραφικής στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Ελλάδα, στα Τύρανα και φυσικά στο έργο υπάρχουν αφορά τους μαέστρους και τους σολίστες της Συμφωνικής Ορχήστρας και της Υπηρετικής Όπερας Τσακάλοφ, έτσι δεν είναι? Όπου συνέπραξαν σε συναυλίες με τις ορχήστρες, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών,
Κρατική Ορχήστρα Βουλγαρίας, Κρατική Ορχήστρα Τυράννου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, την Κρατική του Σεράγεβο, Ορχήστρα Εμφόρμων New Sounds, Κρατική Καΐρου και Αλεξανδρίας, Αφιλοκερδός. Έχετε όμως και συμμετοχή σε παγκόσμιες συναυλίες, αλλά και προγραμματικές συμβάσεις της Ακάλουφ με την Ομαρχία Ιωαννίδου και το Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου για την Junior Ορχήστρα, όπως μας προείπατε. Προηγουμένως στη συζήτηση μας είπατε ότι ετοιμάζεστε για καινούργια πράγματα όμως πάνω στην Ήπειρο. Θέλετε να μας τα αναφέρετε? Για το τουραντό μας είπατε κάτι. Το τουραντό το παίξαμε πέρυσι, θα το επαναλάβουμε φέτος, musical. Έτσι, οι μικροί φυγάδες του Χρύσανθου Μουζακίτη επίσης νομίζω μπορούμε να, τις επαναλάβουμε σε άλλα σχολεία. Το παίξαμε με τον Βαλάνιο, το δημόσιο σχολείο, μπορούμε να το παίξουμε και με άλλα σχολεία. Αυτό, να το διδάξουμε και να το παίξουμε. Εμείς παίρνουμε και διδάσκουμε τα παιδιά που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους επάνω σε σκηνή. Θα ξεκινάμε από το μηδέν και φτάνουμε να διδακτούν τόσο ωραία που παίζοντας να ξεσηκώνουν τον κόσμο. Εμείς παρακαλούμε να υλοποιήσω την υπόσχεσή του στο κράτος να σηκώσει την όπερα, να μας βάλει σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα που νομίζω ότι αν δεν τρέχουν θα τρέξουν. Και ως προς τον τομέα του οδείου, νομίζω ότι επειδή ξεκινάμε από παιδάκια 4 χρονών με το μουσικό νηπιαγωγείο, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει νοήμων γονιμιός που να μην φέρει το παιδάκι του στα ειδικά τμήματα που έχει ο Τσακάλωφ στο μουσικό νηπιαγωγείο, που γίνονται μαθήματα και ομαδικά και ατομικά, αλλά και στο οδείο που πρέπει να ξεκινάνε τα παιδάκια από 6 χρονών, γιατί είναι 12ετής η φοιτηση στο οδείο για να πάρει, να φτάσει κανείς για πτυχίο. Και είναι και πολλά τα επιμέρους μαθήματα. Θα θέλετε να μας ενημερώσετε και για τον ευρύ κόσμο, για τον ευρύ πληθυσμό, πότε ακριβώς ξεκινάνε οι εγγραφές, από ποια ημερομηνία μέχρι πια και τι κόστος πιθανόν υπάρχει για τα παιδάκια? Οι εγγραφές κανονικά αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου, αλλά μπορούν να γραφτούν και νωρίτερα για να πάρουν τη θέση τους, ανάλογα σε ποιους καθηγητές θέλουν, γιατί έχουμε μια πληθώρα καθηγητών. Το μουσικό νηπιαγωγείο επίσης πρέπει να αρχίσει τις εγγραφές του, γιατί από 4 χρονών παίρνουμε παιδάκια στο μουσικό νηπιαγωγείο, είτε κατά μόνος είτε το ομαδικό. Κατά τα άλλα, να στοχεύσουν οι όσοι έχουν πάρει πτυχία να φτάσουν στα τελευταία πτυχία, τα οποία είναι ακόριστα και μεγάλο ενδιαφέροντος, δηλαδή πτυχίο μετά από τη φούγκα, τη σύνθεση, πτυχίο συνθέσεως, και πτυχίο διευθυντού χοροδίας, διευθυντού ορχήστρας. Αυτά είναι τα μεγάλα πτυχία τα οποία πρέπει να στοχεύσουν για να μπορούν να έχουν παγκόσμια εμβέλεια, και είναι κρατικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία συνέντευξη. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, για αυτό το πολύ ωραίο δημιούργημα που έχει γίνει, και καλή δύναμη και στα παιδάκια, στους μαθητές, και στα μικρά και στα πιο μεγάλα, έτσι, να ακολουθήσουν την πολύ ωραία πορεία που έχετε εσείς ακολουθήσει κοντά στη μουσική. Ευχαριστούμε πολύ. Το ανάδειξε το και πάλι, κοντά στον πολιτισμό. Ήταν κοντά σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ γλυκιά κυρία, την κυρία Ζέρβα, που είναι η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Τσακάλου, στον υπέροχο και φιλικό εδώ χώρο του Τσακάλου, στην Αθήνα, στην έδρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Ανάδειξε το για άλλη μια φορά τον ολιστικό οδοντίατρο κύριο Χαράλαμπο Μπουντούρη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πραγματικά είναι χαρά που σας έχουμε μαζί μας. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν από αρκετό καιρό στα πρώτα βήματα του Ανάδειξε το. Και θέλουμε πάλι να μιλήσουμε μαζί, γιατί ξεκινώντας από την ολιστική ιατρική, για ό,τι καινούριο έχετε να μας πείτε, για ό,τι πληροφορία έχετε να φέρετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν θα ήθελα να μιλήσω για την ολιστικότητα, και ο όρος ολιστική προκύπτει από το όλον. Η ολιστική οδοντιατρική είναι εκείνη η επιστήμη
η οποία προσεγγίζει μέσα από το στοματικό περιβάλλον το όλον της ανθρώπινης υπόστασης. Άρα θα λέγαμε ότι εσείς οι ολιστικοί προσπαθείτε να ολοκληρώσετε τη γνώση. Τέλος πάντων, είναι μια έννοια προσπάθεια. Σχέτως αν θα το καταφέρετε τώρα, αύριο, μεθαύριο, είναι αυτή η προσπάθειά σας. Ενώ το ολιστικός προέκυψε τώρα τελευταία και χρησιμοποιείται ευρέως και από μόδα, το ρητό και η λαϊκή ρίση ότι το στόμα είναι ο καθρέφτης της υγείας είναι αιώνων κατοχυρωμένη έννοια και το ξέρουν όλοι. Να πούμε μερικά πράγματα γι' αυτό, μου δίνετε μια καλή αφορμή. Να πούμε. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες παθήσεις, ας πούμε, οι πιο σοβαρές που μπορείτε να δείτε εξετάζοντας έναν ασθενή στο στόμα. Δηλαδή, έρχεται ένας ασθενής σε εσάς, εξετάζεται την οδοντοστοιχεία του, την υγεία της στοματικής κοιλότητας. Τι μπορείτε να βγάλετε άμεσα συμπεράσματα που δεν αφορούν όμως τα δόντια ή κάποια περιοδοντίτιδα ή κάτι τέτοιο. Η πιο σοβαρή ασθένεια που μπορούμε να διαγνώσουμε σε ένα στόμα είναι η κακοσμία. Θα μπορούσε να είναι πράγματα που οφείλονται στην κακή στοματική υγιεινή ή και στο στομάχι ή στον ισοφάγο, γενικά στο πεπτικό σύστημα. Επειδή το στόμα είναι η μία κεντρική είσοδος του ανθρώπινου σώματος, μέσα στο στόμα κατασκηνούν τα περισσότερα, μάλλον ο μεγαλύτερος αριθμός του μικροβιακού βακτηριακού κόσμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Χρειαζόμαστε τα μικρόβια και τα βακτήρια, γι' αυτό και είναι σε αριθμό πολύ περισσότερα από τα κύτταρά μας. Όταν λοιπόν σε έναν άνθρωπο διακρίνουμε ότι έχει κακοσμία, πολλά πράγματα θα υποψιαστούμε. Το πρώτο είναι η ποιότητα του σάλιου του. Ένας ολιστικός οδοντίατρος, κάνοντας μια διάγνωση τέτοιου τύπου, μπορεί μέσα από μια μικρή τεριδόνα σε ένα συγκεκριμένο δόντι να υποψιαστεί ασθένειες, δηλαδή αποκλίσεις από την αρμονία της υγείας, οι οποίες να εδρεύουν σε συγκεκριμένα όργανα που το συγκεκριμένο δόντι αντιπροσωπεύει, ας πούμε. Συνδυάζεται, επικοινωνεί. Μάλιστα. Κάνει link το όργανο ή τα όργανα σε αυτό το συγκεκριμένο δόντι. Γι' αυτό και δεν έχουμε τεριδόνα όπου να είναι. Σε κάθε άνθρωπο, ανάλογα με το τι τον απασχολεί, εμφανίζεται τεριδόνα σε συγκεκριμένο δόντι. Δηλαδή, τα μπροστά δόντια μας, οι τομείς μας, είναι συνδεδεμένα με το ουροποιητικό μας. Όταν λοιπόν βλέπετε ανθρώπους, εκτός από ατυχήματα, να έχουν σφραγισμένα μπροστινά δόντια, να έχουν θήκες ή οτιδήποτε άλλο, αυτοί έχουν προβλήματα στο ουροποιητικό τους. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι. Ποιο είναι το πρωτόκολλο ενός ολιστικού οδοντίατρου? Το πρωτόκολλο είναι το εξής. Ο ολιστικός οδοντίατρος, με βάση τα χαρακτηριστικά του στόματος του ασθενούς, θα τον διαχειριστεί χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο σύστημα. Από το διαγνωστικό αποτέλεσμα θα επιλέξει είτε να τον στείλει σε έναν κλασικό οδοντίατρο για να του αποκαταστήσει τις βλάβες ή τις νόσους που έχει το στόμα του σαν σκληρή ιστή ή σαν μαλακή ιστή. Ή μπορεί να το κάνει ο ίδιος αν ασχολείται και με το κλινικό κομμάτι της οδοντιατρικής. Παράλληλα όμως, ανάλογα με το τι προβλήματα η διάγνωση θα μας δώσει, θα τον παραπέμψει στον αντίστοιχο συνάδελφο γιατρό, μια και η διάγνωση είναι συγκεκριμένη, για να επιληφθεί του προβλήματός του. Το σημαντικό είναι ότι με βάση αυτό το εργαλείο έχουμε τη δυνατότητα να αφουγκραστούμε είτε την ασθένεια μιας νόσου, δηλαδή το προστάδιο, το οποίο συνήθως δεν μπορούμε να το διαγνώσουμε με τα κλασικά μέσα, είτε την νόσο εάν αυτή έχει εκδηλώσει συμπτώματα. Όμως προληπτικά έχει μεγάλη αξία, γιατί κάνει προληπτική προγνωστική διάγνωση, με αποτέλεσμα να προλαβαίνουμε στην εκκίνηση, γιατί κάθε νόσος έχει ένα χρόνο επόασης, ακόμη και 12 χρόνια οι νεοπλασίες, για να εμφανιστούν. Και από ό,τι βλέπετε σήμερα, ενώ οι εξελίξεις τρέχουν, οι νόσοι αυξάνουν. Τα νοσοκομεία τα φτιάχνουμε πολλά και αρκετά, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο πρόβλημα. Γιατί ασχολιόμαστε με τα συμπτώματα. Δεν κοιτάμε την πρόληψη. Και δεν κοιτάμε την πρόληψη, που η πρόληψη από την εποχή του Ιπποκράτη, αλλά και παλαιότερα του Ιπποκράτη, ήταν πολύ πιο σοβαρή. Από τη θεραπεία. Μια και η ολιστική οδοντιατρική δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην πρόληψη όλων των νοσημάτων και όχι μόνο των δοντιών. Εσείς μας έχετε φέρει σήμερα εδώ ένα μηχάνημα, το οποίο είναι, θα λέγαμε, λίγο διαφορετικό. Διαγνωστικό μεν, αλλά διαφορετικό από αυτά που γνωρίζουμε. Είναι πιο φιλικό στον άνθρωπο. Δεν έχουμε κανένα κίνδυνο να επαναλάβουμε μια θεραπεία, γιατί δεν παίρνουμε κάποια ακτινοβολία. Και θα θέλαμε λίγο να μιλήσουμε πιο αναλυτικά γι' αυτό, παρουσιάζοντάς το και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ευκαιρία να δούμε εν συντομία πώς λειτουργεί το σύστημα.
ο εξεταζόμενος φέρει στους κροτάφους του δύο σόναρς, δηλαδή δύο ηλεκτρομαγνητικά ποινία, πομπό και δέχτη, τα οποία ουσιαστικά μεταφέρουν στον εξεταζόμενο σειρά ήχων, συγκεκριμένων συχνοτήτων, και το σύστημα καταγράφει μέσω του ηχητικού του εργαλείου και στέλνει τις πληροφορίες στον υπολογιστή, στην βάση δεδομένων, ως συχνότητες συγκεκριμένες με βάση τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή το μήκος κύματός τους. Από εκεί και μετά βλέπουμε τον εξεταζόμενο σαν ολόσωμη εικόνα και αφού εξεταστεί η επιδερμική του κατάσταση και τεθούν επί του σώματος τα συγκεκριμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κατάσταση της επιδερμίδας, που είναι ένα από τα όργανα που επίσης έχει μια ολιστική βάση εκδήλωσης, περνάμε στο μυϊκό σύστημα, βλέπουμε τις παρατηρήσεις, στο σκελετικό σύστημα, επίσης βλέπουμε τα σημεία του σκελετικού συστήματος και στα εσωτερικά όργανα, στα σπλάχνα δηλαδή, και μετά από αυτό βλέπουμε την κατάσταση του λεμφικού συστήματος του ασθενούς. Και κατ' επέκταση, μετά το όλο σύστημα βλέπει το κυκλοφορικό του εξεταζόμενου, το νευρικό του σύστημα και προχωράει στα επιμέρους, όπως βλέπουμε, κρανίο, εγκέφαλο, το αρτηριοφλεβικό δίκτυο του εγκεφάλου, βλέπει την κατάσταση της καρδιάς του, παίρνουμε μια στεφανιογραφία η οποία μας δίνει τις πληροφορίες, εδώ την κατάσταση της σωματικής του κοιλότητας, το στομάχι του και όλο αυτό το, όπως καταλαβαίνετε, το πληροφοριακό δελτίο τροποποιείται δεξιά σε συγκεκριμένα πεδία τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε για να κάνουμε επιμέρους εξετάσεις εάν χρειαστεί με επιμέρους τομές αξονικής τομογραφίας. Έχει την επωνυμία Metatron Hospital. Είναι το τελευταίο σε εξέλιξη μοντέλο του οίκου IPP, το οποίο δράζει στο Όμσκ της Σιβηρίας και είναι μια ακαδημία ερευνών, το οποίο στηρίζεται, ακριβώς όπως σας είπα, στην καταγραφή της εκπομπής των ήχων από τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο ανθρώπινος οργανισμός ουσιαστικά αυτοϊάται. Ο κόσμος πάλι και αυτό το ξεχνάει. Με την πρόληψη τι κάνουμε? Δίνουμε την ευκαιρία στον μηχανισμό αυτοίασης να μας διατηρεί διαρκώς υγιείς. Εκείνο λοιπόν που πετυχαίνουμε με αυτό το σύστημα είναι ότι μπορούμε να έχουμε μία καθολική αξονική τομογραφία με επιλογή όποιες τομές εμείς θέλουμε, χωρίς ο εξεταζόμενος να δέχεται ακτινοβολίες, χωρίς να δέχεται έγχυση ραδιοϊσοτόπων ενδοφλεβίως, χωρίς να χρειάζεται να πάρει ακτινοσκιερά χημικά σκευάσματα σε μαγνητικές τομογραφίες, MRI κτλ. Καθώς επίσης έχουμε τη δυνατότητα να του κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις χωρίς να του κάνουμε αιμολυψία. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μικροβιολογικές εξετάσεις σε οποιοδήποτε πεδίο του σώματος, σε οποιοδήποτε όργανο του σώματος, για να έχουμε τη συγκεκριμένη εικόνα της μικροβιακής ή βακτηριακής δραστηριότητας στο όργανο. Μάλιστα. Και όλα αυτά γίνονται πάνω σε ένα πεδίο συγκεκριμένων εικόνων του ανθρωπίνου σώματος σε τομές. Τα γραφικά που εμφανίζονται είναι ίδια για τα άρενα σώματα ή για τα θύλαια σώματα, αλλά τα χαρακτηριστικά που μας αφήνει πάνω στα σημεία των οργάνων είναι του συγκεκριμένου εξεταζόμενου ανθρώπου. Μάλιστα. Πώς μπορεί κάποιος να μάθει αναλυτικά για όλα αυτά τα συστήματα που αναφέραμε μέχρι τώρα? Εμείς χρησιμοποιούμε δύο συστήματα. Αυτό το σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται τα ηχητικά πεδία, και έχουμε και ένα άλλο σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Δηλαδή τα πεδία της έκφρασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της επιδερμίδας μας σαν όργανο, πάνω στο οποίο, επειδή είναι το μεγαλύτερο σε έκταση όργανο, καταγράφονται όλες οι χαρακτηριστικές δομές του οργανισμού μας. Είτε είναι συναισθηματικές, δηλαδή και το ψυχογράφημά μας, και στα δύο έχουμε και τη συναισθηματική μας δομή, αλλά και την βιολογική μας δομή. Τα συστήματα αυτά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε εμείς, έχουν το εξής αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμά τους είναι ότι σε πρώτη φάση μπορούμε εκπαιδευτικά να πληροφορήσουμε τον ενδιαφερόμενο για το ποιος είναι. Τις περισσότερες φορές, επειδή
οι περισσότερες πληροφορίες στον άνθρωπο είναι στο υποσυνείδητό του, δεν είναι στο συνειδητό του. Δηλαδή και να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο, και αν με ρωτήσετε να σας πω πώς αισθάνομαι, θα σας πω κάποια πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η πραγματικότητά μου. Πιθανά αυτό είναι το 1/10 της πραγματικότητάς μου. Είναι αυτό που εσείς αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν ξέρετε τι υπάρχει που δεν μπορείτε να αντιληφθείτε. Στο υποσυνείδητό μας έχει ήδη μετρηθεί, εάν πάρουμε 10 εκατομμύρια bytes πληροφορίας, η συνείδησή μας θα κρατήσει το 1. Τα 9 εκατομμύρια εδράζουν στο υποσυνείδητό μας. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να προσεγγίσουμε το υποσυνείδητο για να πάρουμε την πραγματική εικόνα του ανθρώπου. Ωραία. Πώς τα χρησιμοποιούμε, μου είπατε. Ναι. Αυτά τα χρησιμοποιούμε. Και γενικά τι μπορούμε να μάθουμε από όλα αυτά. Στην πρώτη επίσκεψη, και έτσι έχουμε την πρώτη εικόνα του εξεταζόμενου, είτε έχει σοβαρά θέματα υγείας, είτε δεν έχει και χρειάζεται μόνο κάποια πληροφόρηση για να διαφοροποιήσει τη συμπεριφορά του σε όλα τα επίπεδα, συναισθηματικά, διατροφικά, στο επίπεδο του ύπνου, που είναι σημαντικό, στην διαχείριση του νερού, που είναι σημαντικό, θα έλεγα το σημαντικότερο. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι το νερό είναι η πρώτη ιδανική τροφή μας. Δεν γνωρίζει τα δυναμικά στοιχεία του νερού για την υγεία μας. Όλο αυτό το πακέτο, για να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να το γνωρίσει, εμείς, σαν Ινστιτούτο Ολιστικής Υγείας που έχουμε δημιουργήσει το Ινστιτούτο, διοργανώνουμε κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, σεμινάρια δωρεάν. Και τους δίνουμε την ευκαιρία και να γνωρίζουν τα συστήματα, αλλά και να πάρουν πληροφορίες για βασικά πράγματα που δυστυχώς είτε είναι άγνωστα είτε δεν συζητιούνται. Μάλιστα. Σύντομα ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα για την πρόγνωση και την ολιστική οδοντιατρική. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Και πιστεύω να σας έδωσα πληροφορίες ενδιαφέρουσες. Ενδιαφέρουσες. Αν και δεν αγγίξαμε το όλον, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Δύσκολο το όλο. Όντως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η φιλοσοφία και πάλι στο προσκήνιο είναι από τις πάγιες ενότητες του Αναδειξέτου και κοντά του έχει τον κύριο Ανδρέα Μάνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, διδάσκων στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Χίου, έτσι δεν είναι, στο Μεταπτυχιακό Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι, όχι τώρα. Παλιά είχατε, εντάξει, βεβαίως, μάλιστα. Και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ηθικής. Στις 26 λοιπόν και 27 Μαΐου είχατε πάει μαζί με το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου και την Ελληνική Εταιρεία Ηθικής και συνδιοργανώθηκε στη Λεμεσό το φιλοσοφικό συνέδριο με θέμα πολιτισμή και παγκοσμιοποίηση. Η δική σας ανακοίνωση σε ποιο κομμάτι περιστράφηκε? Να συμπληρώσω κάτι που έχετε παραλείψει, ναι, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μάλιστα. Γιατί στις αίθουσες του οποίου έγινε το συνέδριο. Μάλιστα. Αυτό. Ναι. Και μάλιστα αυτός ο οποίος ενεπνεύστη την ιδέα ήταν ο πρίτανης του ΤΕΠΑΚ, ο Ανδρέας Αναγιωτός, και το ονομάτισε το συνέδριο ο φίλος μου ο Θεοδόσης ο Πελεγρίνης, τέος πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και τέος υφυπουργός παιδείας με την πνευματική του ομάδα, στην οποία έχω και εγώ τη χαρά και την τιμή να ανήκω. Η ανακοίνωσή σας λοιπόν? Η ανακοίνωσή μου ήταν στοϊκός κοσμοπολιτισμός και παγκοσμιοποίηση. Μάλιστα. Όταν ο Διογένης ο Κυνικός ερωτήθηκε από κάποιον «Από πού κατάγεται?», «Είμαι πολίτης του κόσμου», είπε. «Είμαι κοσμοπολίτης». Πάνω σε αυτόν τον κοσμοπολιτισμό, λοιπόν, περιεστράφει η ανακοίνωση μου σε σύγκριση με την παγκοσμιοποίηση όπως λειτουργεί σήμερα. Βέβαια, τα μεγέθη αυτά είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Όταν έλεγε «Είμαι πολίτης του κόσμου», δεν εννοούσε απλώς ότι είναι ένα συστατικό στοιχείο απλό του σύμπαντος. Αλλά οι στοικοί εννοούσαν ότι μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει αλληλοκατανόηση, υπάρχει συνεργασία, γιατί το καταφύσιν,
το καταλόγον και το καταρετήν ζήν, που το ένα παρέπεμπε στο άλλο και όλα μαζί συναποτελούσαν μια ενότητα, επέβαλε στους ανθρώπους ακριβώς να συνεργάζονται και δεν υπήρχαν ούτε προκαταλήψεις, ούτε σοβινισμοί, ούτε αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Δηλαδή υπήρχε μια συμπάθεια όλων προς όλα. Μου μιλάτε για το που περιεστράφει η ανακοίνωση μου, για να συνεχίσω. Ακριβώς η παγκοσμιοποίηση σήμερα, αυτό το οποίο κάνει, είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολίγων σε βάρος των πολλών. Δηλαδή είναι μια έκφανση του παγκόσμιου καπιταλισμού. Αρκεί να σας πω μια στατιστική για να αντιληφθείτε γιατί υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις σήμερα στον κόσμο, γιατί αναπτύσσεται η τρομοκρατία, γιατί όλοι έχουν στραφεί εναντίον όλων και υπάρχει αυτή η κακοδαιμονία που μαστίζει τη σύγχρονη πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα. Σκεφτείτε ότι το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 86% του παραγόμενου πλούτου. Το υπόλοιπο 14% του πλούτου το κατέχει το 40%, το οποίο είναι η μεσαία τάξη. Δηλαδή αυτοί που είναι ταγμένοι να υπηρετούν τα συμφέροντα αυτών των ολίγων. Το υπόλοιπο 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δεν έχουν τίποτα. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει αυτή η ανισότητα, αυτή η αδικία, πώς είναι δυνατό να πιστέψει κανείς ότι ένα κοινό σύστημα αξιών μπορεί να διέπει τη λειτουργία της παγκόσμιας κοινωνίας κάτω από τις συνθήκες αυτές. Να μιλήσουμε λίγο για το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η φιλοσοφία και το φιλοσοφήν στα κρίσιμα προβλήματα ανισότητας και τρομοκρατίας που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η φιλοσοφία γεννήθηκε στην Ελλάδα. Και γεννήθηκε στην Ελλάδα, γεννήθηκε στη Μικρασία. Γεννήθηκε στη Μίλητο. Θαλής, Ναξίμανδρος κλπ. Ήταν η πρώτη φιλόσοφη. Η φιλοσοφία είναι ένας φιλόσοφος. Η φιλοσοφία θερμαίνει τον προβληματισμό, δίνει σημασία στο ερώτημα και όχι στην απάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απάντηση στη φιλοσοφία, όπως πιστεύω και στην επιστήμη δεν υπάρχει. Και θερμαίνοντας αυτό τον προβληματισμό, μπορεί να αναζητεί την ουσία των όντων ή το νόημα του είναι, αλλά αυτά είναι μια ανασκαφή του βάθους των πραγμάτων και αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα γνωστικό αντικείμενο ισχυρά καλλιεργειακό. Γι' αυτό και η φιλοσοφία θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ρόλο σε ό,τι αφορά την εξύψωση του μορφωτικού επίπεδου των ανθρώπων. Τόσο στη λυγιακή όσο και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ανεξαρτήτως της σχολής που φυτά κάποιος, η φιλοσοφία είναι ένα αντικείμενο το οποίο έπρεπε να διδάσκονται οι άνθρωποι, ούτως ώστε να γνωρίζουν, να αναζητούν στο κατω-κάτω ένα νόημα ζωής. Ο Σωκράτης ο Πλατωνικός έλεγε ότι η φιλοσοφία δεν είναι ένα τυχαίο πράγμα, αλλά αφορά στον τρόπο ζωής μας. Ου γάρ περί του επιτυχόντος ο λόγος, αλλά περί του όντινα τρόπον χρυζήν. Μα αυτό δεν ήθελε να πει ότι θα έρθει να υποδείξει έναν τρόπο ζωής. Αλλά θα μας βοηθήσει το φιλοσοφήν και η φιλοσοφία να τον βρούμε. Και ο τρόπος αυτός ζωής δεν είναι αποβλέπει στην ατομική ευδαιμονία και ευτυχία, αλλά αποβλέπει στην ευημερία όλων. Δηλαδή, ο σκοπός της φιλοσοφίας, του φιλοσοφήν, δεν είναι η ατομική ευημερία, την οποία πρέπει να οδηγήσουμε, να την αναγάγουμε σε ύψη. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτός ο αποκλειστικός σκοπός. Ο αποκλειστικός σκοπός είναι να δημιουργείται μια σύμπνοια, μια ενότητα μεταξύ των ανθρώπων εν τη διαφορά. Σεβόμενη τη διαφορά. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα στην παγκόσμια κοινωνία δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουν να συνεργάζονται με το άλλο αρκεί να υιοθετεί τις δικές τους αντιλήψεις. Ενώ ένας
οι εθνικοί πολιτισμοί πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλο και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των ξένων πολιτισμών όπως είναι. Όχι να επιβάλλουν αυτή τον τρόπο λειτουργίας τους. Μην ξεχνάτε ότι το θαύμα του ελληνικού πολιτισμού, το οποίο γνωρίζει όλος ο πολιτισμένος κόσμος σήμερα και δυστυχώς το αγνοούμε εμείς, δεν ήταν μόνο γέννημα ατόφιο της Ελλάδος, της αρχαίας Ελλάδος. Γιατί οι μεγάλοι στοχαστές, οι μεγάλοι διανοητές ήρθαν σε επαφή και με άλλους πολιτισμούς. Πήραν στοιχεία και τα ενένταξαν βέβαια δημιουργικά στο δικό τους πλαίσιο το δημιουργικό. Αυτό σημαίνει συνεργασία, αλληλοκατανόηση και να μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου και ότι οι άλλοι πολιτισμοί δεν έχουν αξία. Ως γνωστόν, η φιλοσοφία όπως και η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι οι σύγχρονοι Ελλαδίτες και Κύπροι νέοι διδάσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό φιλοσοφία? Όχι μόνο δεν διδάσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά τίνει να εξαλειφθεί. Όταν υπέβαλα αυτό το ερώτημα σε φίλους, σε δασκάλους μου κλπ. Και έλεγα, μα καλά, δεν γνωρίζουν μέσα στα Υπουργεία Παιδείας εδώ της Ελλάδος και της Κύπρου τι πρέπει να γίνει στο αναλυτικό πρόγραμμα, ούτως ώστε να βγαίνουν από τα σχολεία και από τα πανεπιστήμια όχι απλώς άνθρωποι με πτυχία, αλλά μορφωμένοι άνθρωποι. Και ένα κατεξοχήν, λέω, καλλιεργιακό, μορφωτικό μάθημα είναι η φιλοσοφία. Και βεβαίως το γνωρίζουν, αλλά δεν συμφέρει στο σύστημα έτσι όπως λειτουργεί να βγαίνουν από τα πανεπιστήμια και από τα λύκεια καλλιεργημένα, μορφωμένα παιδιά. Γιατί η φιλοσοφία είναι γνωστικό αντικείμενο το οποίο ακριβώς διαμορφώνει ανθρώπους. Δηλαδή είναι το αντικείμενο το οποίο μπορεί να σε καταστήσει ικανό να ζεις και να ζεις καλός. Όχι μόνο το ζήν, αλλά και το ευζήν. Αυτό όχι μόνο η φιλοσοφία, αλλά είναι ένα από τα γνωστικά αντικείμενα το οποίο είναι ισχυρά καλλιεργιακό. Γιατί η φιλοσοφία δεν είναι μόνο γνωσιολογία, είναι αισθητική, είναι ηθική, λόγου χάρη. Και αυτά τα αντικείμενα αντιλαμβάνεστε ότι ασκούν έναν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα και της προσωπικότητας. Και όταν ελείπει, χάνουμε τουλάχιστον μια σημαντική πηγή ανέλυξης του ανθρώπου προς την κατεύθυνση της αναγωγής του στην κορυφή του εαυτού του. Αυτό είναι και το συμπέρασμα της σημερινής, νομίζω, συζήτησης, πέρα από όλα τα ωραία που μας είπατε. Να σας ευχαριστήσω και εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας εκφράσω αυτά τα διανοήματα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε.